Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ψηφίζεται σήμερα το βράδυ στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2018, ο οποίος περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά σήμερα είναι η μέρα που ψήφισε το προϋπολογισμό, χωρίς να περιμένουμε κάποιες πολιτικές εκπλήξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχουμε ούτε κυβερνητικές απώλειες στην πλειοψηφία, ούτε και κάποια έγκριση από την άλλη πλευρά, δηλαδή να το ψηφίσει κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε λίγο στη λεπτομέρειά του. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι φιλοδοξία να είναι και ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός και αυτό έχει μια αξία και συμβολική αλλά και ουσιαστική, καθώς θεωρητικά πάντα το καλοκαίρι του 2018 η χώρα θα έχει βγει από τα μνημόνια. Οπότε είναι ίσως το τέλος μιας εποχής. Το τέλος μιας εποχής που έφερε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις σε φόρους, μειώσεις στις δαπάνες και γενικότερα πολύ μεγάλη λιτότητα. Δεν ξεφεύγει και από αυτό το μοτίβο, όπως πολύ σωστά είπε ο προϋπολογισμός, νέα μέτρα, αυξήσεις στους φόρους άμεσους και έμεσους. Και σύμφωνα με πολλούς οικονομικούς αναλυτές, είναι και ένας πολύ αισιόδοξος προϋπολογισμός. Να πω για παράδειγμα ότι ειδικά στις περιπτώσεις αύξησης των έμεσων φόρων, ο προϋπολογισμός προβλέπει 500 εκατομμύρια επιπλέον. Όμως η ζωή έχει δείξει και από τα προηγούμενα χρόνια ότι όταν φορολογείς ποτά, καφέ και τσιγάρα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων, στην πραγματικότητα αντί να φέρεις περισσότερα χρήματα, αυξάνεις το λαθρεμπόριο και παίρνεις λιγότερα χρήματα. Από την άλλη πάλι, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι και ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα μπορούσε υπό συνθήκες να είναι ένας προεκλογικός προϋπολογισμός, αν θέλεις. Επιτρέπει στην κυβέρνηση, εφόσον επιτευχθούν κάποιοι στόχοι, να ξαναδώσει κοινωνικό μέρισμα και όλοι ξέρουμε ότι αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε περιπτώσεις προεκλογικών περίοδων. Το να μπορεί να έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να δώσει χρήματα στους φορολογούμενους γενικότερα στους υποφόρους. Έχει πάρει όμως πάρα πολλά. Προφανώς, αλλά στο τέλος καταλαβαίνεις ότι επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις το εκλογικό σώμα συνήθως έχει κοντή μνήμη, αν του δώσεις κάτι λίγους μήνες πριν τις εκλογές, μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σου. Και βέβαια είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος μπορεί να ειδωθεί με δύο διαφορετικές όψεις. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος, αν επιτευχθεί, πραγματικά θα δείχνει ότι η χώρα έχει μπει σε έναν δρόμο ανάκαμψης, γιατί αν καταφέρει ακόμη μια φορά να πετύχει το γενή πλεονάσματα που προβλέπει, αν αυτό συνδυαστεί και με μια ανάπτυξη, σημαίνει ότι όντως και πέρα από το συμβολικό του τελευταίου μνημονιακού έχει και μια ουσία. Από την άλλη όμως είναι αρκετά αισιόδοξο και δεν αποκλείεται αν συνεχίσουμε να έχουμε στέρηση εσόδων, αν δεν βγει το στοίχημα της ανάκαμψης και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά από το πρώτο δεύτερο τρίμηνο του 2018, δεν είναι καθόλου απίθανο να εκτροχιαστεί και να δούμε αναγκαστικά στο τέλος της χρονιάς επιπλέον μέτρα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται πολιτικά.